Καλησπέρα κύριε Μαμουλάκη, χαιρόμαστε για άλλη μία φορά που σας φιλοξενούμε, που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας του News Hub για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη σχολιάζοντας την πλούσια πολιτική επικαιρότητα, την πολιτική ειδησιογραφία. Ευχαριστώ κύριε Βαρδάκη για την πρόσκληση. Νομίζω ότι αν μη τι άλλο ο πολιτικός χρόνος καθίσταται πλέον πάρα πολύ πυκνός. Το γεγονός, η τραγωδία των Τεμπών, νομίζω ότι έχει πυροδοτήσει τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα και αν μη τι άλλο βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγα, για το πολιτικό γίγνεσθε και ιστορικά περίοδο. Είναι βαρύς λοιπόν, όπως μας λέτε και εσείς ο ίδιος, ο αντίκτυπος και σε πολιτικό επίπεδο της τραγωδίας των Τεμπών και επηρεάζει το σύνολο του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, θα έλεγα, δίνοντας μία δύναμη, θα λέγαμε, ανησυχητική στα άκρα. Δεν ξέρω πώς το σχολιάζετε αυτό. Ναι, πράγματι εμφυλοχωρεί ένας σοβαρός κίνδυνος, ελοχεύει ένας κίνδυνος μιας αντισυστημικής, αν θέλετε, προσέγγισης των πραγμάτων και μιας προσέγγισης των άκρων και από τις δύο πλευρές, πολλό δε μάλλον και του ακροδεξιού, αν θέλετε, που δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται και δημοσκοπικά, έχει μία έτσι άνοδο. Αυτό είναι, νομίζω, και το πολιτικό επίδικο των ημερών. Δηλαδή, τι εννοώ, απαιτείται μία προσέγγιση, μία σοβαρή, μετριοπαθής προσέγγιση για τα ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία. Και τα ζητήματα αυτά είναι ξεκάθαρα, συγκεκριμένα και μετρήσιμα. Αναμφίβολα η οικονομία και αυτό το ράλι ακρίβειας με τις πλάτες και το κλείσιμο ματιού της κυβέρνησης Μητσοτάκη παραμένει πολύ ψηλά στην ατζέντα. Διότι δεν βγαίνει ο μήνας και όταν πρακτικά δεν μπορείς τα στοιχειώδη να καλύψεις για την οικογένειά σου, για την μικρομεσαία σου επιχείρηση, για την καθημερινότητά σου, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι κομβική σημασία. Επίσης τα Τέμπη, που είναι μια νέα παράμετρος στο δημόσιο λόγο, στη δημόσια σφαίρα. Τα Τέμπη, τα οποία απέδειξαν ότι το επιτελικό κράτος είναι μια πραγματικά κοινωνική πομφόλυγα και ότι ο κ. Μητσοτάκης, που ανήλθε στην εξουσία με σημαία το επιτελικό κράτος και τους άριστους και αν θέλετε και επικουρικά το μακεδονικό, τη συμφωνία των Πρεσπών εννοώ ή την τραγωδία στο μάτι που δυστυχώς για τον ίδιο αναφέρομαι, την βορυχικά την προσέγγισε. Τώρα βλέπετε ότι τα πράγματα αλλάζουν και είναι εκτεθειμένος, είναι κατηγορούμενος πολιτικά αν μη τι άλλο, ενδεχομένως και ποινικά, αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη, και νομίζω ότι τα Τέμπη κατέδειξαν με τον πιο εύγλωτο τρόπο την πανταγώδης αποτυχία τους. Οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες και τα ερωτήματα που χρήζουν απάντησης επίσης συγκεκριμένα. Δεν θέλω να το αναλύσω ιδιαιτέρως αυτή τη χρονική στιγμή. Νομίζω ότι έχει πάρει μια εύλογη και σωστά, θα έλεγα, διάσταση, ακόμα και σε συμβατικά μέσα ενημέρωσης που δεν αρέσκονται μέχρι τώρα να ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Αυτό είναι υγιές, γιατί νομίζω ότι το θέμα της ενημέρωσης στη χώρα μας χρήζει, αν μη τι άλλο το λέω κομψά, αναβάθμισης. Είναι αδιανόητο η Ελλάδα να βρίσκεται στη θέση 108 παγκοσμίως σε επίπεδο ενημέρωσης και ελευθερίας του τύπου. Και αυτό είχε φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ξέρετε, πίστευε ότι μπορεί να διοικεί ΕΣΑΗ τη χώρα, απλά ελέγχοντας τα μέσα ενημέρωσης, τα μεγάλα, τα συμβατικά, κυρίως τα τηλεοπτικά. Και όμως δεν είναι αυτό το στοιχείο που μπορείς να παραμείνεις για πάντα. Αν δεν κυβερνάς δίκαια, είναι νομοτελειακό ότι θα προσκρούσεις την πραγματικότητα. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν αισθητή μείωση της ψαλίδας της διαφοράς μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και κάποιες από αυτές, ενώ δεν έχουν ακόμα ωστόσο δημοσιοποιηθεί, φέρνουν το ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη θέση. Ωστόσο υπάρχει κάτι ανησυχητικό σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε τα υψηλά ποσοστά αναποφάσιστων στις νέες ηλικίες και θέλω το σχολείο σας. Ναι. Πράγματι, κύριε Βαρδάκη, εντοπίζουμε κι εμείς πολύ μεγάλα ποσοστά αναποφασίστων σε νεαρές ηλικίες και σε δυναμικά κοινά που λέμε, δυναμικά ακροατήρια. Αυτό βέβαια συνάμα ερμηνεύεται και ως μια θετική εξέλιξη, διότι οι άνθρωποι αυτοί μέχρι πρότινος, μέχρι και τα Τέμπη, μέχρι και την τραγωδία των Τεμπών, δεν έδειχναν τη διάθεση να ασχοληθούν ενεργά με την πολιτική, ενεργά με το πολιτικό γίγνεσθε της χώρας. Είχαν μια, αν θέλετε, επιτρέψουν τον όρο λίγο απολιτικ προσέγγιση των πραγμάτων. Ναι, έλεγαν ότι δεν θα πάω να ψηφίσω, το έλεγαν. Μπράβο, ακριβώς. Τώρα
τώρα ξαφνικά καθίστανται ή θεωρούν αυτούς σαν αποφάσεις τους. Σημαίνει δηλαδή ότι κινητοποιούνται έστω και αρχικά στο να φτάσουν εν τέλει στην κάλπη. Εμείς θέλουμε τη συμμετοχή και νομίζω οποιοδήποτε δημοκράτης, προοδευτικός πολίτης θέλει συμμετοχή. Η αποχή βοηθάει συγκεκριμένους ανθρώπους, συγκεκριμένα συμφέροντα αν θέλετε. Η συμμετοχική διαδικασία νομίζω ότι είναι η κορονίδα της δημοκρατίας. Άρα θεωρούμε καταρχάς θετικό το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν την πολιτική, έστω και τώρα να μην έχουν αποφασίσει, αλλά υπάρχει προοπτική συμμετοχής τους. Το άλλο θέμα όμως που θέσατε, όσον αφορά τα άκρα, και θα το τονίσω για άλλη μια φορά, προβληματίζει και προβληματίζει ιδιαίτερα. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην προβληματίζει, έχοντας πια την εμπειρία, τη δυσάρεστη εμπειρία. Εγώ προσωπικά είμαι νέος βουλευτής, δεν το έζησα, αλλά το 2015-2019 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ήταν ένα ακροδεξιό μόρφωμα, η Χρυσή Αυγή, η οποία νομίζω ότι άφησε μια πολύ πολύ τοξική και άσχημη σφραγίδα εκείνη την περίοδο. Κανείς δεν θέλει να βιώσει αντίστοιχα φαινόμενα στο ναό της δημοκρατίας και ελπίζω οι Έλληνες πολίτες, έστω και στο παραπέντε, να αντιληφθούν αυτή την ιδιαιτερότητα. Τώρα, τέλος για τις δημοσκοπήσεις, πράγματι, νομίζω πλέον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μπροστά και δεν το λέω απλά έτσι απλά ενστικτοδός. Υπάρχουν στοιχεία και το κυριότερο, όταν βλέπετε σε φίλια μέσα κυβερνητικά να δείχνουν τη διαφορά στις 2 και τις 3 μονάδες, θα αντιλαμβάνεστε που βρίσκεται πραγματικά η διαφορά. Θέλω να πω λοιπόν ότι τα πράγματα είναι, κατά την άποψή μου, χωρίς επιστροφή για τον κύριο Μητσοτάκη. Αποτελεί παρελθόν για τη χώρα, αποτελεί πολιτικό παρελθόν όσον αφορά την πρωθυπουργική του θητεία και αυτό πλέον φαίνεται ότι είναι κοινός τόπος, κοινός παρονομαστής σε από άκρης άκρης στη χώρα. Αυτό που βιώνουμε από την 8η Μαρτίου με τη συγκλονιστική αυτή παρουσία Ελλήνων πολιτών σε όλη την, από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και ειδικά στο Λεκανοπέδιο και που φαίνεται ότι να έχει και συνέχεια την Πέμπτη που μας έρχεται στην πανελλαδική απεργία. Νομίζω ότι αυτά ήταν και η σηματορή της αλλαγής όλου του πολιτικού status quo. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν είναι παρελθόν και αυτό που κρίνεται αυτή τη στιγμή είναι ποιο μοντέλο διακυβέρνησης θα ακολουθηθεί στη χώρα. Θα έχουμε ένα προοδευτικό μοντέλο για να αφήσουμε πίσω μας το χθες και όλα αυτά τα τοξικά και επικίνδυνα της κυβέρνησης Μητσοτάκη ή θα διονυστεί αυτή η κατάσταση. Αυτό μου θυμίζει και τη φράση του Αλέξη Τσίπρα πριν από αρκετούς μήνες, δεν και το ξέρε. Εφιάλτης τέλος ή εφιάλτης δίχως τέλος. Το προηγούμενο διάστημα υπήρχε ένα αφήγημα πρώτεμπόν αναφέρομαι της Νέας Δημοκρατίας για δυνατή αυτοδυναμία στις εκλογές. Μου απαντήσατε το ερώτημα, ωστόσο το κεντρό ακροατήριο, η κεντρώη ψηφοφόροι είναι το ζητούμενο για ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Προς τα πού κλείνει το κεντρό αυτό ακροατήριο λέτε? Ας ξεκινήσουμε από την εισάτοπο απαγωγή. Είναι δεδομένο ότι απομακρύνεται τάχιστα από τη Νέα Δημοκρατία. Οφείλω να πω ότι το 2019 ο κ. Μητσοτάκης προσέλκυσε αυτό το κοινό, έστω και επίπλαστα, έστω και με λόγια και υποσχέσεις που φάνηκαν στην πράξη ότι απήχαν παρασάγκες από την πραγματικότητα, αλλά τα είχε καταφέρει. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Τώρα όμως τα πράγματα αλλάζουν. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Και ειδικά ο άστεγος κεντρός, ο κόσμος που κινείται πέριξ, με τη μετριοπάθεια που τον διέπει, αλλά πέριξ του κέντρου, νομίζω ότι αρχίζει και βλέπει αρκετά προς την αριστερή πλευρά. Και εννοώ το ΣΥΡΙΖΑ που πλέον είναι ένα κεντροαριστερό ευρωπαϊκό πατριωτικό κόμμα, που με τον λόγο του, με την παρουσία του ίδιου του Προέδρου του, την ολοκληρωμένη ευπρεπή του παρουσία, δείχνει τον δρόμο, δείχνει την κατεύθυνση. Επίσης, μπορεί στην κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ να υπήρξαν πολλά λάθη, αλλά υπάρχει με τεράστια πολιτική περιουσία, κύριε Βαρδάκη. Αυτή η πολιτική περιουσία λέγεται χρηστή διακυβέρνηση. Καθαρά χέρια. Διοίκησε τη χώρα με τα λάθη και τις παραλήψεις, αλλά ήταν μια καθαρή κυβέρνηση. Δεν διαπλέκετο, δεν ήταν διεφθαρμένη. Και αυτό είναι και η ειδοποιώς διαφορά με το χθες του κ. Μητσοτάκη. Κύριε Μαμουλάκη, θα έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, περιμένουμε όλοι να δούμε τους υποψήφιους, τα ψηφοδέλτια πανελλαδικά, καθυστερείται ή όχι λέτε? Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι πρώτα θα σας έλεγα ότι ενδεχομένως να υπήρχε και μια καθυστέρηση, όμως τώρα πλέον, που είναι ξεκάθαρο ότι ο κ. Μητσοτάκης πηγαίνει για εκλογές βαθιά στα μέσα καλοκαιριού,
Και μπορώ να το. Να μου το αναπτύξετε, θέλω, γιατί ήταν το επόμενο ερώτημα. Όλοι λέγανε για 21η Μαΐου. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω καθόλου τον Μάιο. Και δεν το λέω τυχαία. Ακούστε το αυτό. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε από το πινακάκι της διάσκεψης των Προέδρων. Τι είναι αυτό? Είναι ο προγραμματισμός της Βουλής των Ελλήνων για τον επόμενο μήνα. Ναι. Δείχνει λοιπόν πώς θα διαρθρωθούν, πώς θα ξεδιπλωθούν τα νομοσχέδια τα οποία ο κ. Μητσοτάκης θέλει να περάσει. Ρίστον τον παρόδο να πούμε το αδιανόητο. Ήθελε ως τελευταίο νομοσχέδιο αυτής της χειρότερης κυβέρνησης από τη μεταπολίτευση, κατά την άποψή μας, να φέρει τι? Την ιδιωτικοποίηση του νερού. Αυτό που δεν πέτυχε ο πατέρας του το 1992, αυτό το οποίο απεδείχθη στην πράξη από τη Θάτσερ μέχρι τη Γαλλία ή το Βέλγιο ή ακόμα και την Ισπανία, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση του νερού, που ουσιαστικά τι αποτέλεσμα είχε? Τον πενταπλασιασμό της τιμής και άρον-άρον όλες αυτές οι χώρες και οι πόλεις των χωρών αυτών επαναδημοτικοποίησαν, επαναδημοσιοποίησαν, επανακρατικοποίησαν, επανακοινωνικοποίησαν το νερό. Και το έκαναν με τρόπο γλάχιστο, διότι απεδείχθη ότι όταν ιδιωτικοποιείς ένα δημόσιο αγαθό όπως είναι το νερό, τότε ανοίγεις την κερκόπορτα, θα λέγα, ανοίγεις την κεντρική πύλη σε συμφέροντα τα οποία θα ζημιώσουν τελικά τους πολλούς. Διότι αν δεν μπορείς να κάνεις, αν σου κοστίζει το νερό με υψηλό τίμημα, τότε αντίστοιχα είναι και η ίδια η καθημερινότητα σου δυσβάστακτη. Φαίνεται λοιπόν στην πράξη αυτό περί της ιδιωτικοποίησης. Τώρα, γιατί πιστεύουμε... Και κάνατε νομίζω και μία παρέμβαση στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το θέμα. Ακριβώς είναι η παρέμβαση και ετοιμάζομαι και εγώ προσωπικά, αλλά και οι συνάδελφοι από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τη βδομάδα που μας μπαίνει, στην ολομέλεια πλέον, γιατί η κυβέρνηση αιμονικά δεν κάνει πίσω, πάει φουλ για την ιδιωτικοποίηση, απλά το ανέστειλε για μερικές μέρες επειδή συνέπεπτε με τις πανελλαδικές κινητοποιήσεις, την πανελλαδική απεργία της Πέμπτης, και έτσι λοιπόν κινήθηκε λίγο έτσι διαφορετικά στον σχεδιασμό. Επί της ουσίας, θα πάει Ιούλιο ο κ. Μητσοτάκης. Θα γαντζωθεί στην καρέκλα μέχρι και την τελευταία μέρα για να κλείσει υποχρεώσεις και συζητήσεις και συμφωνίες με συμφέροντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάει μακρά η βαλίτσα. Πώς το στηρίζετε αυτό το προσδιορισμό χρονικά? Βλέποντας λοιπόν το σχεδιασμό μέσα από τη Βουλή για το πώς θα ξεδιπλωθούν αυτά τα νομοσχέδια, παρατηρούμε ότι, αναφέρεται ρητά στο πινακάκι της διάσκεψης, ότι μετά το Πάσχα θα έρθει το πολυνομοσχέδιο Σκούπα του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά τα επιδόματα προεκλογικού χαρακτήρα, ρωσιοτελογικής προσέγγισης. Λοιπόν, όταν λοιπόν έρχεται ένα νομοσχέδιο τέλη Απριλίου, γιατί μετά το Πάσχα σημαίνει μετά το Θωμά, σημαίνει μετά τις 23 το Απρίλιο, άρα 25-26 Απριλίου το φέρνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σε επιτροπές. Άρα θα ψηφιστεί αρχές Μαΐου. Άρα η Βουλή δεν μπορεί να διαλυθεί πριν τις 5-6 Μαΐου. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν εκλογές το Μάιο. Έχουμε μετέπειτα πανελλαδικές εξετάσεις από 1η μέχρι 25 Ιουνίου, που για αντικειμενικούς πράγματι λόγου τα εκλογικά κέντρα θα είναι και εξεταστικά κέντρα, δεν μπορούν να είναι και τα δύο, ή το ένα ή το άλλο. Άρα πάμε Ιούλιο μήνα. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Μακάρι να διαψευστώ, γιατί για μας πλέον η πολιτική αλλαγή είναι παραπάνω και από επιτακτική. Ο κ. Μητσοτάκης θα χάσει είτε το Μάιο είτε τον Ιούλιο, θα χάσει τις εκλογές. Άρα λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω. Η χώρα πρέπει να πάρει ανάσα. Δεν μπορεί άλλο αυτή την τοξικότητα, δεν μπορεί άλλο να ανεχθεί αυτούς τους ανθρώπους που κουνούσαν το δάχτυλο και έχουν καθολική ευθύνη και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Εν κατακλείδη, πότε αναμένουμε να δούμε τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ να ανακοινώνονται? Εκτιμώ λοιπόν ότι μετά από αυτή την προσέγγιση που σας έκανα, δεν είναι τόσο, αν θέλετε, επιτακτική ανάγκη. Παρ' όλα αυτά όμως, νομίζω ότι ο Μάρτιος θα ολοκληρώσει την κατάρτιση του ψηφοδελτίου. Να πούμε ότι στο Ηράκλειο ούτως ή άλλως 8 από τις 11 θέσεις είναι ήδη καλυμμένες, υπό την έννοια ότι υπάρχουν οι ενεργοί βουλευτές και οι υπόλοιποι σύντροφοι, οι οποίοι έχουν ήδη επιλεγεί. Περιμένει ένας άνδρας και δύο γυναίκες. Είναι ακόμα το... Κύριε Μαμουλάκη, θέλω να σας... Ναι, για να ανακοινωθούν. Θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για το σχολιασμό της πλούσιας, της καυτής πολιτικής επικαιρότητας. Θέλω όμως το σχόλιο σας για την βαριά οικονομική ύφεση που ξεκίνησε και πάλι από τις ΗΠΑ με την κατάρρευση μιας ιδιωτικής τράπεζας. Λέτε να επηρεάσει την Ευρώπη, την επηρεάζει? Γιατί ο κύριος Στουρνάρας μας είπε μην ανησυχούμε, έτσι όμως μας έλεγαν και το 2010.
Ακούστε, κύριε Βαρδάκη, η κατάρρευση της SV Bank, της Silicon Valley Bank, αναμφίβολα είναι μία νέα συνθήκη στο χρηματοπιστωτικό γίγνεσθε παγκοσμίως. Φαίνεται βέβαια ότι σε πρώτο βαθμό δεν υπάρχει αυτό το domino effect, αυτός ο άμεσος επηρεασμός στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, τόσο έντονα, πολλό δε μάλλον και στη χώρα μας. Όμως, κάπως έτσι είχε ξεκινήσει και με τη Lehman Brothers και μετά είδαμε ότι πήρε φαινόμενα χειροστιβάδος. Είναι καλό να είμαστε προσεκτικοί στις διατυπώσεις μας, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και σε άλλες συστημικές στην Αμερική Ένωση, στις ΗΠΑ, τράπεζες. Δεν σας κρύβω την επιφύλαξή μου, παρακολουθώ τις εξελίξεις. Θέλω να πιστεύω πραγματικά, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε άμεση επίπτωση και επηρεασμό αρνητικό στο δικό μας σύστημα, αλλά ποτέ δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα. Εγώ δεν θα προμήνια, δεν θα έλεγα εκ προημίου έναν αποκλεισμό του ρίσκου. Πάντοτε υπάρχει το ρίσκο και ειδικά όταν υπάρχει ένας νέος πονοκέφαλος στο τραπέζι όπως είναι η χρεοκοπία της SB Bank, που βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι μια τράπεζα με εξειδικευμένα κεφάλαια που αφορούσαν κυρίως τις startup επιχειρήσεις με IT προφίλ, με information technology προφίλ, δηλαδή με ψηφιακό. Με ψηλή τεχνολογία, ναι. Επιχειρήσεις. Και ψηφιακή τεχνολογία επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις, αυτή η τράπεζα έκανε ακριβώς αυτό που δεν πρέπει να κάνει μια τράπεζα, δηλαδή τι, ουσιαστικά επένδυσε όλα τα χρήματά της σε ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου, βέβαια, τα οποία είναι πολύ εγγυημένα, με υψηλό επιτόκιο, αλλά σε βάθος χρόνου, και εύνες απαιτήθηκαν ποσά καταθετών της και δεν είχε τη φέρουσα οικονομική ικανότητα, τα διαθέσει αυτού. Εξού και η κατάρρευση. Αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω για την ιστορία και εφόσον συζητάμε για χρηματοοικονομικούς όρους, είναι καλό να γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη. Προσοχή λοιπόν, τα μάτια μας 14 στα θέματα τα χρηματοπιστωτικά, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε είναι υπάρχει μια αέναη αλληλεπίδραση ανά την Ιφίλιο. Οπότε το παρακολουθούμε και ελπίζουμε να μην έχει περαιτέρω εξελίξεις αρνητικές. Κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ κύριε Βαρδάκη για τον χρόνο που μου διαθέσετε.